Παρέτηση βόμβα στη Λότζια. Ο Πέτρο Σινιωτάκη ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη θέση του Αντιδημάρχου, κάνοντα γνωστή την ανεξαρτοποίησή του από τη δύναμη πολιτών. Επιστολή που κατέθεσε στον Δήμαρχο Ηρακλείου, κίνηση που ήταν αναμενόμενη, καθώ συζητείται στο Παρασκήνιο τι τελευταίε μέρε. Ο Πέτρο Σινιωτάκη κατηγορεί τον Δήμαρχο για απραξία. Και αρνείται, όπω τονίζει, να συμπράξει περαιτέρω στην παγίωση αδιανόητων συνθηκών. Με δεδομένη την επιδεικτική σα απόσταση από όλε τι παραπάνω προσεγγίσει, αλλά και την απόλυτη και συστηματική σα άρνηση για οποιασδήποτε παρεμβάσει στα θέματα που τα συνέβαλαν στην ουσιαστική συμμετοχή των μελών και των φίλων τη παράταξή μα στι κοινέ υποθέσει του Ηρακλείου, σα υποβάλλω σήμερα την παρέτησή μου από τη θέση του Αντιδημάρχου και σα κάνω γνωστή την ανεξαρτητοποίησή μου από την δύναμη πολιτών αρνούμενο να συμπράξω περαιτέρω στην παγίωση και τη διατήρηση συνθήκων που στο ξεκίνημα τη πορεία μα ήταν αδιανόητε. Πρόκειται για μια χειρή παρέτηση τη λεγόμενη Τριανδρία, καθώ αποτελεί έναν ακόμη κρίκο τη αλυσίδα στην απερχόμενη δημοτική αρχή, η οποία φαίνεται να φιλορροεί. Ο Πέτρο Ινιωτάκη κάνει λόγο για συστηματική απραξία. Η μεγάλη ευθύνη για το ζήτημα αυτό βαρύνει τη δική σα πλευρά και παρά τι συστηματικέ προσπάθειε που κατέβαλα και τι διαρκεί παρενέσει που είχατε από μένα προσωπικά, αλλά και από αρκετού άλλου συνεργάτε μα όλα αυτά τα χρόνια, επιδείξατε μια συστηματική απραξία και άρνηση για τι όποιε εσωτερικέ πολιτικέ διαδικασίε που θα σφυριλατούσαν το αναγκαίο κλίμα ενότητα, που θα μα καταστούσαν ενεργή συλλογική αυτοδιοικητική παράταξη. Ο Πέτρος Ινιωτάκης περιγράφει αναλυτικά τα όσα συνέβησαν μέχρι σήμερα και που οδήγησαν στη ρήξη των σχέσεων μεταξύ των δύο ανδρών, με τον ίδιο να στρέφεται εναντίον του Βασίλη Λαμπρινού, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι μια ηγετική ομάδα πέριξ του Δημάρχου έκλεισε την παράταξη αντί να τη διευρύνει και ήταν αυτή που έπαιρνε τις αποφάσεις. Αποφύγατε ακόμη και την τελευταία περίοδο μετά τη συνάντηση των Δημοτικών Συμβούλων 8-8 του 2018, στην οποία σα παρουσίασα ένα πλαίσιο πολιτική επανεκκίνηση τη παράταξη να αναλάβετε πρωτοβουλίε και να προχωρήσετε σε ενέργειε που θα συνέβαλαν να διαμορφωθεί ένα ανοιχτό χώρο διαρκού δημοκρατική διαβούλευση τόσο απαραίτητο στο νέο θεσμικό περιβάλλον. Θα μπορούσατε με τον τρόπο αυτό να περιορίσετε και τι έρηδε που με την ανοχή σα επιτρέψατε να μεταφερθούν μέσα στη δημοτική πλειοψηφία, όπου υπήρχε σε αρκετά θέματα φανερή ταύτιση με συγκεκριμένε προσωπικέ, κομματικέ στρατηγικέ που ακύρωσαν επί τη ουσία το ανεξάρτητο τη παράταξη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πέτρο Ινιωτάκη για την αγαστή συνεργασία μα και για την προσφορά του τόσο στον Δήμο Ηρακλείου, όσο και στην παράταξη τη Δύναμη Πολιτών. Του εύχομαι καλή τύχη. Σε ό,τι και αν επιλέξει στη συνέχεια τη πορείας του. Πέρα από τη δυσαρέσκεια δημοτικών συμβούλων για του χειρισμού τη Λότζια σε μια σειρά ζητημάτων, τι αποχωρήσει άλλων συμβούλων από τη δημοτική ομάδα, τι προθέσει άλλων συμβούλων για τη συμμετοχή του σε εθνικέ εκλογέ, νέε αποχωρήσει αναμένουν να ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από τη δύναμη πολιτών.